Ένα νέο χαράτσι ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας στην αγορά καλλυντικών που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις. Πρόκειται για ένα νέο διαφοροποιημένο τέλος που θα αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και θα είναι κλιμακωτό. Μέχρι στιγμής οι εταιρείες των καλλυντικών απέδιδαν εισφορά ύψους 1%. Η νέα τροποποιημένη εισφορά θα θίξει κυρίως τα καλλυντικά με τις υψηλότερες πωλήσεις, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες στις οποίες θα ανήκουν θα καταβάλουν και τα μεγαλύτερα ποσά. Το κόστος του νέου χαρατσιού θα έχει αναδρομική ισχύ και θα καταβληθεί από τις αρχές του 2019. Το χαράτσι θα είναι κλιμακωτό με συντελεστές που θα αυξάνονται για ποσά που ξεπερνούν τις 100.000, 5 εκατομμύρια και πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εκτιμάται βέβαια πως το νέο χαράτσι θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές και ειδικότερα στις τσέπες του γυναικείου πληθυσμού που πιθανόν θα δουν τα αγαπημένα τους καλλυντικά να ακριβαίνουν. Το θετικό ωστόσο είναι ότι πλέον το τέλος θα πληρώνεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και όχι στα ταμεία του κράτους, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα εργαστήρια που διαθέτει, ενώ θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση περισσότερων και καλύτερων ελέγχων στα καλλυντικά.